Όπως είναι γνωστό, η Δημοτική Ενότητα Λίνδου, και αναφέρομαι και στη Λίνδο και στους Πεύκους και στην Κάλαθο και στη Λάρδο, είχε πρόβλημα στην ποιότητα του νερού λόγω της υφαλμήρωσης των γεωτρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή της Καλάθου. Πέρσι και πιο συγκεκριμένα τον μήνα Αύγουστο, μετά την παραχώρηση των 5 γεωτρήσεων της περιφέρειας, η προηγούμενη διοίκηση εκτέλεσε ένα έργο και σύνδεσε 2 γεωτρήσεις, δίνοντας ποσότητες νερού και όχι ποιότητα νερού, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερο νερό, άρα λιγότερα προβλήματα. Φέτος λοιπόν ακούστηκε ότι πρέπει να δώσουμε λύση στο δημοτικό διαμέρισμα Λίνδου. Όπως ήταν λογικό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μπήκαν διάφορα θέματα και η απέτηση να είναι και τα υπόλοιπα χωριά. Άρα λοιπόν αυτό που θα γίνει στη Λίνδο, δηλαδή να προμηθευτούμε 5 χιλιόμετρα σωλήνες και να μεταφέρουμε το νερό από το φράγμα περνώντας μπροστά από τα Μάσαρη και καταλήγοντας στη δεξαμενή που υπάρχει στο δρόμο της Καλάθου, αφορά πλέον επίσημα και την Κάλαθο και την Πυλώνα και τη Λάρδο και τη Λίνδο. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε όχι σε ένα τέτοιο έργο. Βέβαια, τώρα εδώ τους σωλήνες θα προμηθευτούμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να εκτελεστεί και το έργο, δηλαδή να περάσουμε από το Μάκαρη, γιατί η εργολαβία του φράγματος όταν είχε ξεκινήσει έδωσε τα πρώτα 300-400 μέτρα του αγωγού και έτσι το νερό θα το πάρουμε μετά τη γέφυρα του Μάκαρη. Θα περάσει μπροστά από τα Μάσαρη, εκεί απαιτήσαμε και δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα μείνει και μέρος του νερού για τα Μάσαρη στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, θα συνεχίσει στη γέφυρα του Γαοδουρά και θα πέσει το νερό μέσα στις δεξαμενές του Κούρου, όπως λέμε, και από εκεί και πέρα θα πάρει το νερό της και η Λάρδος και η Λίνδο και η Πεύκη και η Κάλαθος. Βέβαια, ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς και με ποιο τρόπο θα γίνει η εσκαφή καταρχήν για να πέσει μέσα ο αγωγός, γιατί υπήρχαν σκέψεις να είναι επιφανειακός. Αυτό δημιουργούσε προβλήματα, γιατί όπως φαντάζεστε μέσα στο καλοκαίρι, αν υπάρχουν 50 βαθμοί θερμοκρασία, δημιουργούνται μικροοργανισμοί μέσα στο σωλήνα και έτσι το έργο θα γίνει με κανονική τοποθέτηση του σωλήνα και με κανονική εσκαφή. Βέβαια ζητήσαμε διευκρινήσεις ότι τι θα γίνει με το νερό και με τα χλώρια, γιατί εμείς θα παίρνουμε το νερό από το φράγμα με χλωρίωση για την πόλη της Ρόδου. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και στον Αρχάγγελο, όπου είχαμε νερό αλλά ήταν χλωριωμένο για την πόλη και έτσι έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία αποχλωρίωσης ή συμπλήρωση με νερό γεωτρήσεων για να επέλθει μια ισορροπία. Και εκεί δόθηκε η απάντηση ότι θα συμπληρώνουμε νερό στο χλωριωμένο νερό έτσι ώστε τα επίπεδα του χλωρίου να είναι σε κανονικά επίπεδα. Διευκρινίστηκε ότι το έργο θα τελειώσει τον Ιούνιο. Προσωπική μου άποψη και φόβο εκφράζω, θα υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που θα μας οδηγήσουν να τελειώσει το έργο τον Αύγουστο και μέχρι τότε προτείναμε να αξιοποιηθούν και οι άλλες 2 γεωτρήσεις. Είναι ένα έργο μικρό. Στις γεωτρήσεις αυτές υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, άρα με ένα δίκτυο περίπου 1 χιλιόμετρο μπορούμε να δώσουμε και άλλη ποσότητα νερού. Ναι λοιπόν στο έργο της Λίνδου, αλλά πρέπει μέχρι τον Αύγουστο να γίνουν και κάποια άλλα παράλληλα έργα έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Πάει το νερό στη δεξαμενή της Λίνδου, οπότε μετά πρέπει να φύγει να πάει στην άλλη δεξαμενή που πάει προς τους Πεύκους. Εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να αλλαχθούν και οι 3 αντλίες να γίνουν εξωτερικές έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Και βέβαια εδώ να τονίσω ότι υπήρχαν και υπάρχουν λεφτά για το έργο της Λίνδου,
αλλά δεν υπήρχαν λεφτά για το έργο των αντιλιοστασίων της Ιαλισσού, όπου το έργο σταμάτησε, ένα δημοπρατημένο έργο και εγκριμένο από το ελεκτικό συνέδριο. Υπήρχαν και υπάρχουν λεφτά για τη Λίνδο, αλλά δεν υπήρχε για το εσωτερικό δίκτυο της Έμπονας, τελειωμένη μελέτη, εργολαβία έτοιμη, εγκριμένη από το ελεκτικό συνέδριο, και δεν υπήρχε λεφτά και για τον αγωγό της Μαρίνας, όπου και εκεί ακυρώθηκε η δημοπρασία. Άρα λοιπόν, όπου θέλουμε υπάρχουν λεφτά και όπου θέλουμε δεν υπάρχουν λεφτά.